Θέλω να θυμηθώ σε ποιο δελτίο δεν έχουμε ασχοληθεί με την περιοχή των Πανεπιστημίων και του ΑΧΕΠΑ. Σήμερα, 4 η ώρα, τα ξημερώματα επιτίδη εισβάλλουν στο χώρο του νοσοκομείου, εφορμούν στο γραφείο διοίκησης, αφαιρούν υλικό και αμέσως μετά στην πρώτη παθολογική αφαιρούν κινητά και χρήματα από ασθενείς και συνοδούς. Απίστευτα πράγματα. Ο Στρατής Πλωμαρίτης είναι διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πλωμαρίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη έτσι και στον αέρα, γιατί ενώ είχαμε κλείσει ραντεβού, το ξέχασα εγώ με δική μου υπετιότητα. Δεν έγινε και μιλάμε τώρα από τηλεφώνου. Αυτό βέβαια περιορίζει και τη θεματολογία, όπως καταλαβαίνετε. Θα μείνουμε σε δύο ζητήματα ασφαλείας. Τι θα γίνει αυτό το χάλι του ΑΧΕΠΑ, κύριε Πλωμαρίτη? Εντάξει, το νοσοκομείο είχε προβλήματα να προσλάβει τους φύλακες. Είστε στα δικαστήρια, είστε στα δικαστήρια με τον εργολάβο, τι γίνεται? Ακούστε με, αυτή τη στιγμή έχει κλείσει η ιστορία και το νοσοκομείο από τον Ιανουάριο θα έχει τους δικούς του φύλακες για όλες του τις ανάγκες. Ναι, αλλά τώρα είναι 27 Νοεμβρίου. Παρακαλώ. Είναι 27 Νοεμβρίου, κύριε Πλωμαρίτη. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, δηλαδή ένα μήνα θέλουμε από τώρα, 40 μέρες, για να έχει τη φύλαξη, του φύλαξη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν το ξέρετε μόνο εσείς και εγώ, το ξέρουν και αυτοί που εφορμούν καθημερινά. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό και η αστυνομία. Προφανώς και η αστυνομία και στο σημερινό περιστατικό, όταν ειδοποιήθηκε από την καθαρίστρια που ήταν εκείνη την ώρα στο σημείο, έφτασε προφανώς κατόπιν εορτής. Ξέρουν αυτοί που βρουν. Ναι. Εντάξει, όλα αυτά είναι προβλήματα και το νοσοκομείο έχει πληρώσει κόστος για αυτό το πράγμα και με αυτά που γίνανε σήμερα τα τελευταία επεισόδια και με τις επιθέσεις που γίνανε στα ATM του νοσοκομείου σε ανθρώπους και σε καθηγητές και σε άλλους εργαζόμενους. Είναι μία πληγή. Νομίζω ότι είναι στο τέλος της αυτή η διαδικασία και σύντομα θα έχουμε την σταθερή μόνιμη φύλαξη του νοσοκομείου. Ναι, σας παρακαλούμε πολύ να το δείτε πάρα πολύ ζεστά το θέμα, γιατί αντιλαμβάνεστε τη συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα. Δεν πρέπει να έχουν το νου τους και στις τσέπες τους. Έτσι, για όνομα του Θεού. Εν τω μεταξύ, οι συνάδελφοί σας καταγγέλουν ότι έχει γίνει γενικά ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή, κυκλοφορούν αγέλες σκυλιών. Εν τω μεταξύ, στο Ιπποκράτειο έχουμε περίεργους περιθωριακούς που το έχουν μετατρέψει σε σπίτι τους. Τα ξέρετε, αυτά τα περιστατικά είναι πρόσφατα, έτσι. Αυτό το θέμα του Ιπποκρατίου το έχει διαχειριστεί, έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στο Ιπποκράτειο το διαχειριστήκαμε το θέμα των αστέγων που είχαν βρει μόνιμη στέγη στο νοσοκομείο. Ναι, αστέγων το συζητάμε. Εντάξει. Ναι. Ας τους πούμε έτσι για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Εσείς μπορείτε, μπορείτε να κάνετε κάτι σε αυτό το διάστημα, σε αυτό το μήνα? Δεν μπορεί να κάνει ούτε το νοσοκομείο, ούτε η υγειονομική περιφέρεια, ούτε υπάρχει η δυνατότητα να πάρουμε δάνειους φύλακες από άλλα νοσοκομεία. Γιατί όλα τα νοσοκομεία είναι σε αυτό το στάδιο. Υπήρχε ένα πρόβλημα και μια δικαστική εμπλοκή με τους εργολάβους για να προσλάβουμε το προσωπικό το δικό μας. Αυτό ξεπεράστηκε με την τελευταία απόφαση των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Λύθηκε το θέμα, αλλά πρέπει να κυλήσουν κάποιες διαδικασίες. Γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ οι καινούργιες οι συμβάσεις. Και αυτό θέλει το χρόνο του. Δεν μπορεί να βγει ο κάθε διοικητής να βρει 10 άτομα και να πει «Α, ελάτε εσείς, σας προσλαμβάνω». Τα καταλαβαίνετε αυτά. Το δημόσιο έχει κάποιους ιδιαίτερους τρόπους στη λειτουργία του. Σύμφωνοι, αλλά καταλαβαίνω και πώς αισθάνονται και οι εργαζόμενοι, και οι ασθενείς και οι σύνοδοι. Και έχουν προτεραιότητα. Έχουν δίκιο. Δεν έχω να πω τίποτα. Ναι. Τι να πω, είμαι σε δύσκολη θέση. Να πω ένα συγγνώμη, δεν λύνεται το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά το λέω στους ανθρώπους αυτούς. Εκείνο όμως που θα συνεχίσω να λέω από εδώ και στο εξής είναι ότι είμαστε στο τέλος μιας διαδικασίας και είμαστε κοντά στην οριστική λύση του προβλήματος. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, κύριε Πλωμαρίτη. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.